Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Οι Los Angeles Lakers είναι η ομάδα η οποία προχωρά στην επόμενη φάση των uh, playoffs. Οι Los Angeles Lakers οι οποίοι χθε διέλυσαν, διέσυραν θα έλεγα, τους Memphis Grizzlies και πήραν δίκαια την uh, πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs. Ενώ στο άλλο παιχνίδι οι Sacramento Kings επικράτησαν μέσα στο Σαν Φρανσίσκο των Golden State Warriors σοφάρισαν τη σειρά και πάνε σε Game 7 και μάλιστα στην έδρα τους πάμε να μιλήσουμε και για τα δύο παιχνίδια γιατί σηκώνουν πολύ κουβέντα και μπορούμε να πούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα Και να ξεκινήσω με το παιχνίδι που έγινε ανάμεσα στους Golden State Warriors και στους Sacramento Kings. Πάμε να δούμε και όλα να βλέπουμε και το box score. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι το 99-118 είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Είναι 19 πόντους, ε, μια άνετη νίκη των ε, Kings, οι οποίοι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του αγώνα έδειξαν ότι είναι η ομάδα η οποία θέλει περισσότερο την νίκη. Φυσικά έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά έπαιζαν και απέναντι στους πρωταθλητές. Δηλαδή σε μια ομάδα η οποία έχει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, όμως οι Kings ήταν πάρα πολύ καλύτεροι. Ήταν σαφώς η καλύτερη ομάδα, ήταν η ομάδα η οποία δούλεψε με πλάνο πάνω στο παιχνίδι ε, και βέβαια αυτό ε, αποτελεί ε, θα έλεγα ε, πως να το πω είναι, είναι γαλόνια για τον Mike Brown ξέρουμε ότι ο Mike Brown είναι καλός coach αλλά ε, το είδαμε για άλλη μια φορά χθε. το mentality με το οποίο μπήκε φυσικά η ομάδα του Sacramento στο γήπεδο είναι το mentality του ότι χάνουμε τελειώνουμε Δηλαδή παίζαμε την πλάτη στον τοίχο. Απ' την άλλη μεριά οι Warriors ήξεραν ότι θα έπρεπε να πάρουν το μάτσο αυτό γιατί το Game 7 στο Sacramento δεν είναι καθόλου εύκολο και κανένας δεν τους εγγυάται ότι θα πάρουν τη σειρά. Όμως αυτό που είδαμε στο γήπεδο ήταν μόνο το Sacramento. Δεν ε, με απογοήτευσε θα έλεγα η εμφάνιση των ε, Warriors. Ε, θα έλεγα ότι... πώς θα το πω τώρα... Μου φάνηκαν λίγοι οι Warriors και στις δηλώσεις τους μετά το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι τόσο ο Στεφ Κάρι όσο και ο Κλει Τόμσον όσο και ο Στιβ Κέρ. Είπαν ότι έγιναν πολλά mental errors. Αυτό το είπε ο Στεφ. Δηλαδή πνευματικά δεν ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία παίζει με την πλάτη στον τοίχο. σω να θεώρησαν ότι το παιχνίδι με μια σχετικά καλή απόδοση θα το πάρουν. Όμω, όπω βλέπετε και στι οθόνε σα, δεν ήταν έτσι ακριβώ τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μεριά των Warriors να πάμε πρώτα. Γιατί μιλάμε για τους Warriors. Η του Warriors. Οι 29 πόντι του Στεφκάρη με 9 στα 21 φίλικο και 5 στα 12 τρίποντα. Ε, Νομίζω ότι είναι ένα ok παιχνίδι για τον Στεφ. Απ' την άλλη πλευρά όμως ε, οι Kings ενώ ήξεραν ότι δεν θα μπορούσαν να περιορίσουν σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τον Στεφ Κάρη προσπάθησαν και βρήκαν τρόπο να περιορίσουν τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο Τζόρνταν Poole τελείωσε με 2 στα 11 field goals ε, και ο ε, Clay Thompson με 2 στα 9 τρίποντα ε, βλέπετε ότι από τον Πάγκο αν ανεβάσω και λίγο την οθόνη εδώ δεν υπήρχε σχεδόν καμία βοήθεια 8 πόντους από τον Ντεβιτσέντζο και 9 πόντους από τον Μούντι δεν υπήρχε λοιπόν βοήθεια στο σκοράρισμα ο Άντι Ουίγκινς επίσης είχε 5 στα 13 με 0 στα 3 τρίποντα σούταραν 31,3% τρίποντα οι Warriors και φυσικά με αυτήν εδώ την εμφάνιση δεν μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα που παίζει με την πλάτη στον τοίχο, ο Διάρρον Φόξ με 26 πόντους και 11 assist, 10 10-18 field goals και 2 στα 5 τρίποντα, ήταν ο ηγέτης, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τους Kings στην uh, νίκη. Ε, μάλιστα, ενώ ήταν χαρούμενος στη συνέντευξη τύπου για την uh, νίκη και το Game 7 το οποίο θα είναι στην έδρα τους, βρήκε χρόνο να πει ότι δεν είναι ευχαριστημένο με τα πέντε λάθη που έκανε στο μάτς και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 15 πόντους με 12 rebound για τον Μάρι, 12 πόντους πρόσθεσε ο Χουέρτερ, όμως με κακά ποσοστά 3 στα 11, όμως το κλειδί είναι αυτό εδώ που βλέπετε, είναι ο Μαλικ Μόγκ. Ο Μαλικ Μόγκ ο οποίος όταν κάνει τέτοιες εμφανίσεις στο το πάντα κερδίζει. Ο Μάλεκ Μόγκ ήταν εξαιρετικό σε 32 λεπτά. Είχε 28 πόντου με 8, 14 field goals, 3, 6, 3, 9, 10 βολέ και 7 rebound. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. 28 πόντου από τον Πάγκο και 12 από τον Lyles 40 πόντου για να μην βάλω του υπόλοιπου που επίση βοήθησαν. 40 πόντου πέραν μόνο από δύο παίχτε του Πάγκου οι Warriors οι γόριος οι οποίοι έπαιξαν small ball για μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού ε, τα adjustments όλα που εφάρμοσαν ε, οι παίχτες του Μπράουν ήταν ε, θα έλεγα on spot δηλαδή ήταν σωστά και κατάφεραν και πήραν μία νίκη πανάξια, πανάξια. Ε, δεν περίμενα η αλήθεια είναι τους uh, Kings να δείξουν τέτοιο τσαγανό, δεν περίμενα και τους Warriors να είναι τόσο κακοί, όμως αυτό συνέβη και πάμε τώρα σε Game 7 στο Sacramento. Εκεί θα έχουμε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι, γιατί, γιατί από τη μία μεριά, ε, γιατί αρχικά έχουμε το Game 7, το οποίο είναι Game 7 και από μόνο του όλα τα Game 7 είναι φοβερά, έτσι. Ε, α, και έχουμε τώρα τους επίδοξους νικητές του Game 7 στην έδρα τους, Απειρούς, έτσι, το πρώτο Game 7 είναι για ο, τα παιδιά αυτά, με τους πρωταθλητές οι οποίοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και καλούνται να παίξουν εντελώς διαφορετικό μπάσκετ, να είναι πάρα πολύ καλύτεροι για να μπορέσουν να πάρουν το παιχνίδι μέσα στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνια. Και θα α, παρακολουθήσουμε, πιστεύω, ένα σπουδαίο match. Αν βλέπω κάτι, όχι δεν βλέπω τίποτα. Μπορεί κάλλιστα οι Kings να τελειώσουν τη σειρά, μπορεί όμως και οι Warriors να ε, απαντήσουν, να αφυπνιστούν. Αυτά έγιναν λοιπόν στην σειρά των το, ε, το Golden State Warriors με τους Sacramento Kings. Πάμε τώρα στους Lakers, οι Los Angeles Lakers, οι οποίοι θες, ε, τα ξημερώματα... Ε, διέλυσαν, διέσυραν και κατέστρεψαν την ομάδα των Grizzlies με 125-85. Οι Lakers οι οποίοι τιμώρησαν για άλλη μια φορά τους Grizzlies και θα έλεγα ότι πανάξια περνάνε στην επόμενη φάση των playoffs. Θα έλεγα επίσης για άλλη μια φορά ότι βλέπετε, βλέπετε πόσο πλασματική είναι η κανονική σεζόν. Βλέπετε γιατί σας έλεγα ότι μην ασχολείστε τόσο φοβερά με την κανονική σεζόν. Δείτε κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί να έχουν ενδιαφέρον έτσι, για μια βραδιά, κάποια ντέρμπι ε, μεταξύ ομάδων ανταγωνιστικών και τέτοια. Αλλά η κανονική σεζόν δεν λέει κάτι για τα playoffs Οι Lakers είναι μια ομάδα η οποία ήταν στα play-ins. Και η Memphis Grizzlies ήταν στην κορυφή των, της, κάτω από τον Denver, δεύτερη στην Δύση και βλέπετε τι ακριβώς έγινε. Δείτε εδώ τι ακριβώς έγινε. 40 πόντους στο κεφάλι τους έριξαν. Η Miami Heat ήταν ομάδα των Play Ins. Δεν ήταν καν ο Seed. Μπήκαν ο Σόγδο Seed από τα Play Ins και απέκλεισαν με 4-1 την, ομάδα με το, με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική σεζόν, σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που σας λέω. Είναι αυτό που λέω και ε, Δεν δε μ' αρέσει να το λέω ότι η κανονική σεζόν πια είναι για να έχουμε να λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι έχει διαμορφωθεί το NBA. Στο παιχνίδι τώρα. Ε, το παιχνίδι ήταν μια ραψοδία, θα έλεγα, του Ντάντζελο Ράσελ. Και είμαι πάρα πολύ, ε, θα έλεγα, ευχαριστημένο που είδα τον Ντάντζελο Ράσελ να κάνει αυτή την εμφάνιση στο, σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Γιατί ε, ήθελαν να τελειώσουν σα, στα έξι παιχνίδια οι Lakers το, τη σειρά, ξέροντας ότι αν δεν την τελειώσουν θα πάνε στο Memphis μετά. Ε, ενώ ξεκίνησε καλά το Memphis, στη συνέχεια οι Lakers ήταν πάρα πολύ καλύτεροι. Ο Ντάντζελο Ράσελ έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με 31 ποντους 12 17 field goals, 5 9 τρίποντα, 4 assists και θα έλεγα, βλέπετε, έχει συν 27 στο plus minus μια εξαιρετική εμφάνιση. Έπαιξε 30 λεπτά και είμαι χαρούμενο για τον Τάντζελο Ράσελ γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στην καριέρα του. Ο Τάντζελο Ράσελ ήταν παίχτη των Lakers, έφυγε από του Lakers ως... επειδή δεν τον χρειάζονταν. Έπαιξε στην Μινεσότα. Γενικώ αμφισβητήθηκε πάρα πολύ. Επέστρεψε τώρα στου Lakers και χθε του οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη. 22 πόντου είχε ο James με 6 assist και 5 rebound, είχε 9-13 field goals, 2-5 τρίποντα, δεν σούταρε πάρα πολύ, άφησε τα σούτ και τις προσπάθειες να τις πάρει ο Ντατζελο Ράσελ. Ο James ο οποίος έχει καταλάβει, έχει καταλάβει πλέον ποιο είναι, τι πρέπει ακριβώς να γίνει στην, τους Lakers για να έχουν κάποια ελπίδα για να πάνε ψηλά. 16 πόντους από τον Anthony Davis ο οποίος πήρε μόλις 9 field goals 6 στα 9 είχε, είχε 14 rebound και 5 block παρακαλώ. Εκπληκτικό αμυντικά ο Άρθωνι Davis Ενώ από τον πάγκο ήρθαν λίγε βοήθειε. Ο Χατσιμούρα λίγα πράγματα, 6 πόντου. Ε, και βλέπετε ότι ο Ρίβι είχε επίση 11 πόντου με 8 assist αλλά είχε 1 στα 7 τρίποντα. Παρά το γεγονός ότι είχε 34,1% στα τρίποντα η ομάδα των Lakers, από την άλλη μεριά, άμα πάμε στους Grizzlies θα δούμε ότι ήταν σκέτη απογοήτευση. Σκέτη απογοήτευση. 15 πόντους ο Μπέιν, 14, 14 ο Τζάκσον Τζούνιορ, uh, uh, στους 10 ο Morant με 3 στα 16 field goals, 3 στα 16 field goals, 5 στα 16 ο Μπέιν, 4 στα 11 ο Ντίλον Μπρούξ και ο Tillman μόλις 2 πόντους από τον Πάγκο, ο Αλντάμα ήταν ο άνθρωπο ο οποίο ξεχώρισε, ο μοναδικό ο οποίο επέπλεψε βασικά από το ναυάγιο των Γκρίζλι με 16 πόντου. Και βλέπετε επίση ότι τελείωσε η σειρά με 4-2. Και βλέπετε γιατί κάποιο μπορεί να γίνει αστείο και μπορεί να γίνει περίγελο στο NBA. Ο Ντίλον Μπρούξ. Ο Ντίλον Μπρούξ με το μεγάλο στόμα, η Γκρίζλι με το μεγάλο στόμα. Τώρα τελευταία βέβαια η... ο Μωράντη είχε σταματήσει, αλλά πάλι αυτό το, αυτό, αυτό το, το mentality και αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις μια ομάδα η οποία έχει στις στον στο LeBron James, ο οποίος μπορεί να είναι στα 38 του χρόνια, αλλά βλέπετε ότι επειδή κρατάει το σώμα του σε εξαιρετική κατάσταση, εντάξει μπορεί να μην παίζει την καλύτερη άμυνα, ε, μερικέ φορέ μπορεί να μην και καθόλου άμυνα, αλλά τουλάχιστον προσφέρει και η παρουσία του είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ηγετική η παρουσία του. Δεν μπορείς να βγαίνει εσύ κύριε Ντίλον Μπρουξ και να λες τώρα ότι είναι γέρος, ο Λεμπρόν και ότι άμα δεν μου ρίξουν 40 στο κεφάλι ε, δεν παραδέχομαι κανένα. Ορίστε λοιπόν ακριβώς. Φάε 40 στο κεφάλι ακριβώς όπως το ήθελες. Και αποχαίρετησε τα playoffs. Πρέπει να οριμάσουν οι Grizzlies. Πρέπει να καταλάβουν οι Grizzlies ότι πρέπει να αρχίσουν να σέβονται οι Grizzlies. Ο Λεμπρόν James είναι ένας άνθρωπος ένας παίχτης ο οποίος έχει τεράστια ιστορία στο NBA. Μπορείς να κάνεις αυτό το dissing σε ένα παίχτη τέτοιο. Και γενικώ σε μια ομάδα σαν του Lakers, οι οποίοι φαίνεται ότι τουλάχιστον παλεύουν. Δεν, τους θεω, δεν θεωρώ ότι θα κατακτήσουν την, ε, τη Δύση, αλλά όμω την τιμωρία του οι Memphis Grizzlies την έλαβαν και μάλιστα ήταν πάρα πολύ σκληρή. Πάρα πολύ σκληροί. Ε, δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν οι Lakers. Νομίζω ότι οι Suns ε, θα του σταματήσουν ε, αλλά και εδώ που έχουν φτάσει και έτσι όπως έχουν φτάσει νομίζω ότι είναι επιτυχία για τους Lakers οι οποίοι πάλευαν μέχρι και πριν λίγο καιρό να μπουν στα play-ins έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό ΟΚ okay. όσο ο Άνθονι Ντέιβις είναι υγιής ο, και ο Τζέιμς είναι υγιής και όσο τα παιδιά τα υπόλοιπα των Lakers βοηθάν στο, στη λειτουργία όπως έκανε ο Ντάντζελο Ράσελ στο παιχνίδι αυτό, οι Lakers μπορούν να ελπίζουν ότι τουλάχιστον θα είναι ανταγωνιστικοί στην, επό στην επόμενη φάση των playoffs. Αυτά. Το schedule τώρα πάμε να δούμε. 3,5 ώρα το πρωί ε, έχουμε το Denver Phoenix που είναι μια σειρά η οποία θα αναμένεται εξαιρετική με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Denver ως γνωστό είναι που, αυτό που έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στην Δύση και Αύριο το βράδυ όμω, δηλαδή έχουμε και δύο βραδινά παιχνίδια. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, διότι θα είναι παιχνίδια τα οποία θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε με άνεση. Η Νέα Υόρκη ξεκινάει με το Μαϊάμι σε μια άλλη φοβερή σειρά, στην οποία αναμένω να ε, γίνει αίμα και άμμο, γιατί η φύση των δύο ομάδων είναι παρόμοια και θέλω να δω πώ μπορεί να αντέξει χωρί τον Τάιλερ Χίρο η, 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 hit απέναντι στου Νίξ. Ε, και επίσης φυσικά θα έχουμε 10.30 το Game 7 στο Sacramento Sacramento Kings εναντίον Golden State Warriors Αυτά πάμε μέσα Αυτά με το NBA ε, Νομίζω ότι το ενδιαφέρον πια ε, κορυφώνεται έτσι. Τώρα βλέπουμε ωραίο μπάσκετ Τώρα βλέπουμε αληθινό μπάσκετ ε, Εντάξει δεν βλέπουμε τις άμυνες της Ευρωλίγκας Αλλά βλέπουμε όμως Ομάδες να αμήνονται, ομάδες να παίζουν σκληρά. Βλέπουμε ε, μπάσκετ το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την κανονική σεζόν. έτσι; Καμία σχέση με την κανονική σεζόν. Περίμενα μήνες ολόκληρους εγώ προσωπικά για, αυτή την, για αυτές τις στιγμές. Οπότε τώρα ε, είναι η ώρα να το απολαύσουμε. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Χαίρετο.